για τον ελληνικό λαό που παρακολουθεί. Νομίζω δεν θα ήταν υπερβολή αν σας έλεγα ξεκινώντας ότι βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη στροφή της κυβερνητικής θητείας. Την πιο κρίσιμη στροφή της υλοποίησης της εντολής που λάβαμε από τον ελληνικό λαό πριν από 19 περίπου μήνες, το Σεπτέμβριο του 2015. Όταν μετά την σκληρή μάχη της πρώτης περίοδου που συγκλώνησε όλη την Ευρώπη και μετά το συμβιβασμό της Συμφωνίας του Καλοκαιριού ως αποτέλεσμα ενός σκληρού εκβιασμού με αντικείμενο την παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, ο ελληνικός λαός τότε για πρώτη φορά με απόλυτη γνώση, με απόλυτη διαφάνεια επέλεξε να μας δώσει μία ακόμη μεγαλύτερη νίκη σε ποσοστά. Επέλεξε να μας εμπιστευτεί όχι μόνο την διαχείριση μιας δύσκολης συμφωνίας που την ήξερε, την ξέραμε όλοι, αλλά και τη μεγάλη προσπάθεια να βγάλουμε με αγώνα και με εντιμότητα τη χώρα από τη μεγάλη περιπέτεια των μνημονίων που οι δυνάμεις του παλιού και διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος την προσέδεσαν από το 2010, αφού πρώτα την λαιλάτισαν και τη χρεοκόπησαν. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε σε κάθε μας βήμα και σε κάθε μας κίνηση αυτόν τον στόχο και αυτή την εντολή. Να βγάλουμε στο τέλος του προγράμματος, το καλοκαίρι του 2018, οριστικά την πατρίδα μας, τη χώρα μας, από τα μνημόνια και από την ταπεινωτική, πολλές φορές είναι η αλήθεια, επιτροπία. Αυτός ο στόχος και ταυτόχρονα η λαϊκή εντολή που μας έφερε για δεύτερη φορά στη διακυβέρνηση του τόπου συνιστά για μας το πρώτιστο καθήκον, από όποια σκοπιά και αν το δούμε. Καθήκον προοδευτικό, καθήκον κοινωνικό, καθήκον αριστερό, καθήκον πατριωτικό. Από την άλλη όμως δεν ξεχνάμε και δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε εμάς να φέρουμε σε πέρας αυτή την εντολή για την έξοδο από τα μνημόνια, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι είμαστε οι μόνοι που θα την υλοποιήσουμε δίχως να λαιλατίσουμε περαιτέρω την ελληνική κοινωνία. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας μια συμφωνία που δίνει προοπτική εξόδου, μια συνολική συμφωνία γιατί περιλαμβάνει και το χρέος, που κανείς δεν θα ισχυριστεί ότι δεν έχει δυσκολίες. Κανείς δεν θα ισχυριστεί ότι είναι μια εύκολη επιλογή. Όμως μπορούμε να ισχυριστούμε και μπορούμε να το αποδείξουμε όχι στα λόγια, όχι θεωρητικά, με επιχειρήματα, ότι έχει τις λιγότερες δυνατές πληγές δεδομένων των συσχετισμών μέσα στους οποίους παλεύουμε για το κοινωνικό σώμα. Και αυτός άλλωστε είναι και ο βασικός λόγος, η βασική αιτία της μεγάλης καθυστέρησης αυτής της αξιολόγησης. Θέλω να θυμηθείτε τι μας έλεγαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδίως η Νέα Δημοκρατία τους τελευταίους 5 μήνες. Μας έλεγαν υπογράψτε, γιατί καθυστερείτε, κλείστε τώρα τη συμφωνία, φορτώνετε βάρη, κινδυνεύει η χώρα να εκτραπεί, η οικονομία να καταστραφεί, κλείστε τώρα. Και μας τα έλεγαν όλα αυτά, ενώ γνώριζαν, διότι δεν διαπραγματευόμαστε σε κλειστές πόρτες, όλοι γνωρίζουν τα πάντα, ότι εκείνη τη στιγμή που μας έλεγαν υπογράψτε, κλείστε, στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης δεν υπήρχαν ούτε αντίμετρα, ούτε χρέος, ούτε εργασιακά, ούτε επαναφορά της εργασιακής κανονικότητας. Και μας έλεγαν, κλείστε τώρα ή φύγετε ταπεινωμένοι και ιτημένοι, ανήμποροι, ανίκανοι να φέρετε σε πέρας τη διαπραγμάτευση για να κλείσουμε εμείς που μπορούμε.
Και ορισμένοι μάλιστα πιο μαρτυριάριδες από αυτούς, όπως ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, έβγαινε στα κανάλια και το έλεγε ανοιχτά. Να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και εμείς θα κλείσουμε άμεσα με τόσα και άλλα τόσα μέτρα αν χρειαστεί. Αλλά εμείς όλο αυτό το διάστημα δεν χάσαμε ούτε την ψυχραιμία μας, ούτε τη στοχοπροσήλωσή μας. Όταν εντός της χώρας οργίαζε το πολιτικό και το μηντιακό κατεστημένο ότι για άλλη μια φορά διαλύουμε τη χώρα, καταστρέφουμε την οικονομία επειδή καθυστερούμε. Και ενώ αυτοί οργίαζαν και μας πιέζανε, εμείς επιλέξαμε μια ορθή στρατηγική. Πολιτικοποιήσαμε τη διαπραγμάτευση. Τη βγάλαμε έξω από τις κλειστές πόρτες των δωματίων του ξενοδοχείου Hilton και την πήγαμε στις συνόδους των ηγετών του Νότου, στη Λισαβόνα και στη Μαδρίτη, στη Σύνοδο της Ρώμης, όπου απαιτήσαμε, για να υπογράψουμε την κοινή διακήρυξη, να εκφραστεί ρητά και από τα πιο επίσημα χείλη πως δεν είναι ανεκτό καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαιρείται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αριστερή ιδεολειψία, όπως έλεγε η Νέα Δημοκρατία. Και την πήγαμε τη διαπραγμάτευση και στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί όπου οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκου, ένας μετά τον άλλον, έπαιρναν το λόγο για να καταγγείλουν την Κομισιόν, διότι λέει έκανε πλάτες στην Ελλάδα και στην ελληνική κυβέρνηση, κατηγορώντας τους πραγματικούς υπαίτιους των σκληρών μέτρων και των παράλογων απαιτήσεων και άρα της καθυστέρησης. Κατηγορούσε η Κομισιόν το Δουνουτού και οι βουλευτές, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επιτίθοντας την Κομισιόν γιατί στήριζε την Ελλάδα. Πολιτικοποίησαμε τη διαπραγμάτευση δημιουργώντας συμμαχίες. Είχαμε σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα είχαμε και εξαιρετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την απόδοση της οικονομίας, παρά τις κασάνδρες. Πιάσαμε πρωτογενές πλεόνασμα το 16, 8 φορές μεγαλύτερο από όσο υπολόγιζαν οι θεσμοί με βάση το πρόγραμμα. Και δεν μιλώ για το Δουνουτού, γιατί αυτό ήταν 42 φορές πιο κάτω. Και το ερώτημα είναι γιατί έγινε άραγε αυτό, γιατί πιάσαμε αυτό το πλεόνασμα. Μας λένε οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, λες και εμφανίστηκαν σήμερα στην πολιτική ζωή του τόπου, πέσαν με αλεξίπτωτο, δεν ήταν οι ίδιοι που κυβερνούσαν τα 5 χρόνια της λαϊλασίας, ότι πιάσατε αυτό το πλεόνασμα γιατί είναι πολύ σκληρά τα μέτρα που εσείς φέρατε, εμείς. Αλήθεια. Δηλαδή 5 χρόνια, το 10 στο 15 που κυβερνούσανε, τα μέτρα που φέρανε αυτοί ήταν ελαφρά. 62 δισεκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικής προσαρμογής έφερε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ την πενταετία της λαϊλασίας. Εμείς φέραμε 5,6. Εμείς πιάσαμε όμως υπεραπόδοση στόχων. Και αυτοί με τα 61 δις δημοσιονομικής προσαρμογής τι πιάσανε? Και κυρίως γιατί δεν πιάσανε? Γιατί δεν πιάσανε ή πιάσανε ό,τι πιάσανε, εν πάση περιπτώσει, και σας κάνει αυτό να χαμογελάτε? Γιατί, αναρωτηθείτε γιατί. Εγώ θέλω να το πω καθαρά και να το πούμε καθαρά και στον ελληνικό λαό που μας ακούει. Γιατί τα 2 χρόνια της δικής μας διακυβέρνησης, με εμάς την κυβέρνηση, κόπηκε η μίζα, κόπηκε η φοροδιαφυγή, κόπηκε το λαθρεμπόριο, κόπηκε η λοβιτούρα, κόπηκε η σπατάλη του δημόσιου χρήματος. Γι' αυτό εμείς καταφέραμε αυτό που αυτοί 5 χρόνια δεν μπορούσαν να καταφέρουν. Και γι' αυτό εμείς περάσαμε πολύ πάνω από τον πύχη, από τον οποίο αυτοί περνούσαν πάντα από κάτω. Και έτσι αναγκάσαμε τους δανειστές, και θέλω να επαναλάβω και εδώ κάτι που είπα χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι φίλοι μας, είναι απέναντί μας.
και ιδεολογικά, διότι έχουν μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να είναι οργανωμένη η κοινωνία και η οικονομία, αλλά και εν της πράγμασης, διότι αυτό που επιδιώκουν είναι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω. Να σιγουρέψουν ότι θα τα πάρουν πίσω, αν και πολλές φορές με τις αιμονές τους δουλεύουν για το αντίθετο. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει είναι δανειστές μας. Και τους αναγκάσαμε σε υποχωρήσεις από τις αρχικές παράλογες απαιτήσεις, και διότι είχαμε στρατηγική στη διαπραγμάτευση και διότι είχαμε επιτυχία στην απόδοση έναντι στόχων της ελληνικής οικονομίας. Και έτσι εξασφαλίσαμε αντίμετρα με μηδενικό δημοσιονομικό ισοζύγιο απέναντι στην αιμονική επιλογή που ήταν στο τραπέζι, και κάποιοι λένε ότι μπήκε εσχάτως. Δεν μπήκε εσχάτως στο τραπέζι. Ήταν από το τέλος του 2015 στο τραπέζι διαπραγμάτευσης από την πλευρά του ΔΝΤ σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις στο αφορολόγητο και στις συντάξεις, τις οποίες ονομάζουν διαρθρωτικές ποιοτικές παρεμβάσεις. Και έτσι πιστεύω ότι εξασφαλίσαμε μια συμφωνία μαζί με το μηδενικό ισοζύγιο, το δημοσιονομικό, τα αντίμετρα, αλλά και όσα κερδίσαμε για την επαναφορά της χώρας στην εργασιακή κανονικότητα πολύ σύντομα, καταφέραμε και εξασφαλίσαμε μια ισορροπημένη συμφωνία. Δεν είναι πρόθεσή μου, ούτε δική μου, ούτε του οικονομικού επιτελείου, όλων όσων διαπραγματεύτηκαν όλο αυτό το διάστημα, να κρύψουμε, και δεν το κάναμε ποτέ, ότι όπως σε κάθε συμφωνία η οποία περιέχει το στοιχείο του συμβιβασμού και ειδικότερα συμβιβασμός μέσα σε αυτό το πλαίσιο από το οποίο παλεύουμε να φύγουμε, να ξεφύγουμε από το μνημονιακό πλαίσιο δηλαδή, υπάρχουν σημεία που δεν αποτελούν επιλογή μας, ούτε θα αποτελούσαν ποτέ. Σε κάποια σημεία λοιπόν κερδίσαμε πράγματα που θα δώσουν ανάσα σε εκατομμύρια συμπολίτες μας. Σε κάποια άλλα σημεία υποχωρήσαμε. Αναγκαστήκαμε να υποχωρήσουμε. Το πιο σημαντικό όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τόσο αυτό, όσο ότι για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια υποσχέσεων, μετά από το περίφημο Eurogroup του 12, όπου είχε μπει για πρώτη φορά η συζήτηση, είχε μπει ρητά η υπόσχεση μάλλον για την απομείωση του χρέους να γίνει βιώσιμο, για πρώτη φορά οι δανειστές μας βρίσκονται μπροστά στην υποχρέωση πια να προχωρήσουν άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα για την απομείωση του χρέους που θα το καταστήσουν βιώσιμο και θα δώσουν τη δυνατότητα στη χώρα να μπορεί σύντομα να σταθεί στα δικά της τα πόδια, να μην έχει την ανάγκη οικονομικής στήριξης από τους θεσμικούς δανειστές, αλλά να μπορεί να δανείζεται απευθείας από τις αγορές χρήματος για να αναχρηματοδοτεί το χρέος της. Αυτές οι εξελίξεις, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, που κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις, από ό,τι φαίνεται έχουν δημιουργήσει μια μεγάλη αναταραχή και μεγάλη αναστάτωση στο παλιό πολιτικό σύστημα, ειδικότερα όμως θα έλεγα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην αρχή, αυτοί που μας έλεγαν υπογράψτε ό,τι σας δίνουνε και μην περιμένετε, άρχισαν να αμφισβητούν την πραγματικότητα, άρχισαν να αμφισβητούν ότι υπάρχει συμφωνία, ότι υπάρχει προοπτική συμφωνίας. Μια αμφισβήτηση που ξεκίνησε από τις 20 Φλεβάρι, όταν υπήρχε προκαταρκτική συμφωνία, και συνεχίστηκε ακόμα και στις 7 του Απρίλη. Προφανώς είτε δεν πίστευαν είτε δεν ήθελαν να το πιστέψουν. Μετά άρχισαν να αμφισβητούν την πιθανότητα ολικής συμφωνίας, και το κάνουν ακόμα και σήμερα. Την πιθανότητα δηλαδή συμφωνίας που να περιλαμβάνει και μέτρα για το χρέος. Και ποιοι άρχισαν αυτό να το αμφισβητούν? Αυτοί που τα 5 χρόνια που κυβερνούσαν, χρεοκοπούσαν και λαϊλατούσαν τη χώρα, μας έλεγαν ότι δεν χρειάζεται να διεκδικήσουμε κάτι για το χρέος,
διότι είναι βιώσιμο. Και το μόνο που αρκεί είναι να διεκδικήσουμε κάποια πιστοποιητικά βιωσιμότητας από τον κύριο Σόιμπλε προφανώς. Μετά άρχισαν να αμφισβητούν ότι θα εφαρμοστεί το θετικό σκέλος της συμφωνίας. Τα ισόποσα αντίμετρα μετά το 2018. Προφανώς ούτε και αυτό ήθελα να το πιστέψω. Πώς είναι δυνατόν άλλωστε να μπορέσουν να φανταστούν ότι μπορεί να έρχεται μια συμφωνία μέσα στο μνημονιακό πλαίσιο που να μην εμπεριέχει μόνο μέτρα, αλλά και ισόποσα αντίμετρα. Και μετά, στο τέλος, άρχισαν να υποτιμούν και τα αντίμετρα αυτά. Να μας λένε, έλα μωρέ, τι είναι αυτά, ψίχουλα είναι. Και κάπου εκεί νομίζω ότι έχουν αρχίσει και χάνουν την μπάλα. Και αρχίζουν τα ψέματα, την πλειοδοσία, εκ του ασφαλούς βεβαίως, και άρα την αυτογελιοποίηση. Μας είπε προχθές ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, ότι τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν, λέει, όχι αν είμαστε εντός των στόχων το 18, όπως προβλέπει η συμφωνία, αλλά αν υπερβούμε τον στόχο του 3,5% κατά δύο μονάδες, δηλαδή μόνο αν πιάσουμε πρωτογενές πλεόνασμα 5,5%. Τι άλλο θα ακούσουμε πια από τον απεγνωσμένο κύριο Μητσοτάκη? Θέλω λοιπόν να αποσαφηνίσω σε απλά ελληνικά ότι με βάση συμφωνία η υποχρέωσή μας είναι να πετύχουμε το 2018 πλεόνασμα 3,5%. Αυτό σημαίνει εντός στόχων. Σημαίνει πλεόνασμα 3,5% το 18 και ούτε δεκαδικό παραπάνω. Και νομίζω ότι ο κάθε πολίτης το καταλαβαίνει και ο κύριος Μητσοτάκης το καταλαβαίνει, αλλά είναι απελπισμένος, γι' αυτό λέει ψέματα. Το γνωρίζει ότι λέει ψέματα. Γιατί σου λέει, αφού πιάσαμε όχι 3,5 αλλά 4,2 το 16, πώς θα μπορέσω εγώ να πείσω ότι το 18 δεν θα πιάσουμε 3,5. Άρα πώς θα μπορέσω εγώ να πείσω ότι τα αντίμετρα είναι τάχα μου φερετζές και ανύπαρκτα μέτρα που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ? Και επειδή δεν μπορώ να αλλάξω το επιχείρημα ότι πρόκειται για ανύπαρκτα μέτρα, μέτρα φαντάσματα, αφού δεν μπορώ να αλλάξω το επιχείρημα, αλλάζω την αλήθεια. Είναι πιο εύκολο, είναι πιο βολικό, ιδίως όταν κανείς γνωρίζει ότι έχει σχεδόν την τεράστια πλειοψηφία των μέσων ενημέρωσης με το μέρος του. Όταν η πραγματικότητα δεν μας βοηθά, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Μέσα στην απελπισία του, ο άνθρωπος που με σθένος καταψήφισε πέρυσι το Δεκέμβρη την εφάπαξ κατανομή μέρους της υπεραπόδοσης του πλεονάσματος του 16, εν είδη 13η σύνταξης σε εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους, ήρθε εχθές να μας προτείνει να δώσουμε τώρα άλλο τόσο από αυτό που δώσαμε το Δεκέμβρη. Τι έγινε ξαφνικά και έγινε τόσο κουβαρντάς ο κ. Μητσοτάκης? Ο άνθρωπος δηλαδή που αρνήθηκε να ψηφίσει την ενίσχυση στην κοινωνία από το πλεόνασμα του 16, όταν μπορούσαμε να το κάνουμε, δηλαδή στο τέλος του 16, στο τέλος του χρόνου, έρχεται τώρα και μας ζητά προκαταβολικά, πριν τη μέση του 17 μάλιστα, να εγγράψουμε δαπάνη στον προϋπολογισμό του 17, ώστε να υπονομεύσουμε τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 17. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να αποφύγω τον πειρασμό να απαντήσω πολύ λαϊκά. Ωραίος μάγκας ο κ. Μητσοτάκης. Εύκολη η πλειοδοσία. Αλλά όπως είπε όχι εγώ, ένας πιστός στρατιώτης της παράταξής του, τζάμπα μάγκας. Και θα ήθελα να διαβεβαιώσω τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί τόσο πολύ. Όταν θα έρθει η ώρα, η κυβέρνηση αυτή θα διανύμει όταν πρέπει, εκεί που πρέπει και με ασφάλεια έναντι στόχων την υπεραπόδοση των πλεονασμάτων. Στο τέλος του 17 θα πράξουμε ό,τι πράξαμε και στο τέλος του 16.
Να μην ανησυχεί λοιπόν γι' αυτό. Ίσως πρέπει να ανησυχεί μήπως και τότε το καταψηφίσει ξανά και γίνει και τότε περίγελο σε σχέση με αυτά που λέει τώρα. Αλλά συντρόφισσες και σύντροφοι, πριν φτάσουμε στο τέλος του 17, υπάρχει άλλη μια κρίσιμη ψηφοφορία στην οποία όλοι περιμένουμε με αγωνία να διαπιστώσουμε στην πράξη το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτή η ψηφοφορία θα είναι σε λίγες μέρες. Τα αντίμετρα θα έρθουν στη Βουλή όλα, ένα προς ένα και σε διαφορετικά άρθρα. Και το ερώτημα θα είναι απέναντι στον ελληνικό λαό που μας παρακολουθεί. Τότε ο ευαίσθητος κύριος Μητσοτάκης, ο κοινωνικά ευαίσθητος που ξαφνικά τον έπιασε ο πόνος και μετάνιωσε που πριν λίγους μήνες καταψήφισε τη διανομή πλεονάσματος, ενώ τώρα μας ζητά να το ξανακάνουμε. Τι θα πράξει? Τα αντίμετρα που αφορούν διανομή κοινωνικής ενίσχυσης 1,9 δις το 19 και φορολογικής ελάφρυνσης 1,9 δις το 20. Θα τα ψηφίσει ή θα τα καταψηφίσει? Ό,τι μαθαίνω θα τα καταψηφίσει. Γιατί λέει ότι αυτά είναι ψίχουλα. Η επιδότηση ενοικίου με μέση τιμή περίπου 1.000 ευρώ το χρόνο, που αφορά 600.000 οικογένειες και που σημαίνει πρακτικά, για να μιλάμε και πρακτικά, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά και εισόδημα ως 22.900, 100 ευρώ το μήνα επιδότηση ενοικίου, είναι ψίχουλα για τον κύριο Μητσοτάκη. Η ενίσχυση του επιδόματος του πρώτου και του δεύτερου παιδιού, ύψους 260 εκατομμυρίων ευρώ, είναι και αυτά ψίχουλα. Η επέκταση του προγράμματος των σχολικών γευμάτων σε δημοτικά και γυμνάσια, ώστε να καλυφθεί ο μισός πληθυσμός των μαθητών. Και γνωρίζουμε πόσο ευεργετικό μέτρο είναι εκεί που το εφαρμόζουμε. Και γνωρίζουμε τι συνέβαινε μέχρι προχθές σε υποβαθμισμένες περιοχές της χώρας, όπου πήγαιναν παιδιά, δυστυχώς, αυτή είναι η κατάντια της χώρας, που λιποθυμούσαν. Αυτό είναι ψίχουλα για τον κύριο Μητσοτάκη. Η επέκταση του προγράμματος βρεφονηπιακών σταθμών, που θα καλύψουν επιπλέον 50.000 παιδιά ηλικίας έως 4 ετών, είναι ψίχουλα. Το μέτρο που αφορά τη μείωση στα φάρμακα, που θα επεκταθεί σε όλο τον πληθυσμό, όχι μόνο στους συνταξιούχους, σε όλο τον πληθυσμό, με εισοδηματικά κριτήρια, είναι και αυτό ψίχουλα, σπυρίδι. Τα 250 εκατομμύρια βλέπω το χαρίτσι για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ώστε να γίνουν υποδομές χρήσιμες, ιδίως στην Ήπεθρο. Είναι και αυτό τίποτα. Τα 250 εκατομμύρια για τη δημιουργία 30.000 θέσεων εργασίας. Και αυτό. Βεβαίως δεν μπορεί να ζητά κανείς στα ρέστα τον κύριο Μητσοτάκη. Διότι είναι ούτως ή άλλως πολύ large ο ίδιος για να αξιολογεί τι είναι σημαντικό για τους φτωχούς, τι είναι σημαντικό για τους μικρομεσαίους, τι είναι σημαντικό για αυτούς που έχουν πληγεί όλα αυτά τα χρόνια από την κρίση. Αλλά εντάξει, εγώ να παραδεχθώ ότι δεν έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει τη σημαντικότητα των κοινωνικών δαπανών, ιδίως στα χαμηλά στρώματα. Τις φορολογικές ελαφρύνσεις γιατί θα τις καταψηφίσει? Αυτός δεν μας έλεγε ότι αυτές αποτελούν προτεραιότητα? Αυτός δεν εξήγηλε στη Θεσσαλονίκη τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων ως στρατηγικό στόχο της παράταξής του? Τώρα λοιπόν που δίνουμε την ευκαιρία να υπερψηφίσει τη μείωση φορολογικού συντελεστή σε επιχειρήσεις από το 29 στο 26, θα το καταψηφίσει? Τη μείωση συντελεστών φορολόγησης φυσικών προσώπων από το 22 κατώτατο συντελεστή στο 20. Και αυτό θα το καταψηφίσει? Τη μείωση του ένφια κατά 200 εκατομμύρια για τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. Τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία μηδενίζεται για όσους έχουν εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Θα τα καταψηφίσει όλα αυτά? Η απάντηση είναι ναι, από ό,τι φαίνεται. Γιατί? Γιατί το μόνο που ενδιαφέρει τον ίδιο και την παράταξή του, έτσι όπως έχει καταντήσει το τελευταίο διάστημα ως ένα κόμμα διαμαρτυρίας,
είναι να πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και να κάνει στενή αντιπολίτευση. Αλλά ξέρετε, ο ελληνικός λαός δεν κρίνει μόνο αυτούς που κυβερνά. Κρίνει και αυτούς που κάνουν αντιπολίτευση. Και να ξέρει και κάτι ακόμα. Όπως πάντα πράγματα, μάλλον θα είναι ο πρώτος αρχηγός αντιπολίτευσης στην κλεφτική ιστορία που θα ζητάει εκλογές σχεδόν από την επόμενη των προηγούμενων εκλογών, αλλά αυτές θα γίνουν κανονικά στο τέλος της θητείας μας, στο τέλος της τετραετίας. Και θα τις πραγματοποιήσουμε στο τέλος της τετραετίας και για έναν επιπλέον λόγο. Τα αντίμετρα αυτά εμείς τα καταφέραμε, εμείς τα φέραμε. Την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και την εργασιακή κανονικότητα εμείς την καταφέραμε, εμείς θα τη φέρουμε, εμείς θα την εφαρμόσουμε. Τα μέτρα για το χρέος εμείς τα καταφέραμε. Και την έξοδο από τα μνημόνια και την επιτροπία εμείς θα την καταφέρουμε. Γι' αυτό και θα πάμε μέχρι τέλους, συντρόφισσες και σύντροφοι. Για να κριθούμε ανοιχτά, καθαρά, στην κρίση του ελληνικού λαού. Στο τέλος της τετραετίας. Και να συγκριθούμε ανοιχτά και καθαρά. Εμείς που με δυσκολίες, με μεγάλες μάχες, που έχουμε σε αυτές τις μάχες και συμβιβασμούς, επώδυνους, αλλά ξαναστείνουμε τη χώρα στα δικά της τα πόδια απέναντι σε αυτούς που τη χρεοκόπησαν, τη λαιλάτισαν, τη γονάτισαν αυτή τη χώρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης κλείνει όμως και ένα σημαντικό κύκλο της διακυβέρνησής μας. Από την επόμενη μέρα και της τυπικής ολοκλήρωσης αξιολόγησης είμαστε υποχρεωμένοι, χωρίς δικαιολογίες, να ξεκινήσουμε την υλοποίηση ενός ουσιαστικού και μακρόπνου στρατηγικού σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού που ακριβώς επειδή εμπεριέχει μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ακριβώς επειδή είναι μακρόπνος, έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Και βεβαίως έχει χρονικό ορίζοντα κυρίως από το σημείο εκείνο που θα βγούμε από τα προγράμματα στήριξης και από τη θεσμική στήριξη από τους δανειστές. Τα δύο χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές, το Σεπτέμβριο του 19, αλλά και η τετραετία που θα ακολουθήσει αυτή την αναμέτρηση, η οποία θα είναι μετά από σχεδόν μια δεκαετία, η πρώτη τετραετία που μια ελληνική κυβέρνηση θα μπορεί να υλοποιήσει το έργο της έξω από τη μέγενη της Επιτροπίας, μας δίνει τη δυνατότητα από τώρα να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα μακρόπνο σχέδιο. Έχουμε καταφέρει ήδη αρκετά, παρά το περιοριστικό δημοσιονομικό πλαίσιο και την αβεβαιότητα. Όμως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε καταφέρει πολύ λίγα σε σύγκριση με όσα οραματιζόμαστε, όσα θέλουμε να υλοποιήσουμε και κυρίως με όσα αποτελούν τον πυρήνα, τη βάση του οράματός μας για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Ο κύκλος της ύφεσης και της αβεβαιότητας, ξέρετε, δεν θα κλείσει απλά επειδή κλείνει η αξιολόγηση και ρυθμίζεται το χρέος. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, σοβαρός προγραμματισμός και συντονισμός, ιεραρχήσεις αλλά και συγκρούσεις. Υπάρχει μπροστά μας μια διετία, και αυτό δεν το αμφισβητεί πλέον κανείς, μια διετία σταθερής αναπτυξιακής πορείας. Μια διετία μέχρι τις επόμενες εκλογές και κάτι παραπάνω, γιατί είναι το Σεπτέμβριο του 19, στην οποία επιδιώκουμε να βάλουμε τις βάσεις για την Ελλάδα μιας νέας εποχής. Και στόχος μας είναι αυτή η συνεχής αναπτυξιακή πορεία να μην είναι μια πορεία θετική μόνο στους αριθμούς. Η ανάπτυξη να είναι δίκαιη. Και πρέπει να εργαστούμε από τώρα για αυτή τη νέα εποχή, για να μπορούμε μαζί με τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας να χαράξουμε μια πορεία που στο επίκεντρο της οποίας θα έχει τη δίκαιη ανάπτυξη, την εργασία, το κοινωνικό κράτος.
για να χτίσουμε ξανά σε στέρεες βάσεις την οικονομία και την κοινωνία, τις κοινωνικές υποδομές που ταλαιπωρήθηκαν, λαιλατήθηκαν από την παρατεταμένη και εξαντλητική λιτότητα. Και για να δώσουμε έναν ουσιαστικό ρόλο στις ζωντανές και παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, αλλά και στις νέες και στους νέους που πλέον δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως πλεονάζον προσωπικό σε επιχείρηση υποεκαθάριση, αλλά στο πιο πολύτιμο εθνικό κεφάλαιο που έχει αυτός ο τόπος. Για να πετύχουμε αυτές τις αναγκαίες προοδευτικές τομές στη θεσμική συγκρότηση του κράτους, στους θεσμούς, στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, για να ισχυροποιήσουμε ακόμα περισσότερο το γεωπολιτικό και διπλωματικό ρόλο της Ελλάδας ως τον πλέον αξιόπιστο πυλώνα σταθερότητας, ειρήνης, συνεργασίας σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την ευρύτερη περιοχή, όπου είναι περίοδος αποσταθεροποίησης, γενικευμένης αποσταθεροποίησης και συγκρούσεων. Το κεφαλαιόδες λοιπόν ζήτημα της επόμενης περίοδου, αν μας ρωτήσει κάποιος, ποιο είναι, ποιος ο στόχος, για ποιο στόχο αξίζει κανείς να παλέψει την επόμενη μέρα της μεγάλης αυτής περιπέτειας. Η απάντηση νομίζω δεν χωράει αμφιβολία. Ο μεγάλος αυτός στόχος, κοινωνικός, εθνικός, είναι η ανάκτηση της εργασίας. Η ανάκτηση της εργασίας με όρους δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας. Και αυτό γνωρίζουμε ότι είναι ένα δύσκολο έργο. Είναι ένα δύσκολο έργο διότι πρέπει να πραγματοποιηθεί παράλληλα και με την εξυγίανση της αγοράς εργασίας, με τη δημιουργία κανόνων και βεβαίως μέσα και από την επανεκκίνηση της οικονομίας, που επανεκκίνηση της οικονομίας σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει επενδύσεις με περιβαλλοντικά κριτήρια, αλλά σημαίνει επενδύσεις, είτε αυτές είναι μεγάλης κλίμακας είτε είναι μικρότερες. Σημαίνει όμως και συνεργατικά σχήματα, σημαίνει ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, σημαίνει ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και σημαίνει και άλλο παραγωγικό μοντέλο. Αν με ένα μαγικό τρόπο μπορούσαμε να γυρίσουμε σήμερα στο 2009, συνεχίζοντας την ίδια λογική των μεγάλων λόγων και των μεγάλων έργων και της μεγάλης μίζας και ρεμούλας και διαπλοκής και των μεγάλων εθνικών στόχων, έτσι όπως ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, πάλι θα γυρνάγαμε στο ίδιο πηλίκο. Και τώρα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε με νυφαλιότητα την επόμενη μέρα και ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, και αυτό πρέπει να το κάνουμε όχι με τους θεσμούς, με τους παραγωγούς, με την κοινωνία της δημιουργίας, με τις παραγωγικές δυνάμεις και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γι' αυτό ξεκινήσαμε. Μίλησα όμως για θέσεις εργασίας, για την ανάκτηση της εργασίας και για τις θέσεις εργασίας που πρέπει να μεγιστοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Από το 2010 ως το 2015 που αναλάβαμε εμείς, οι θέσεις εργασίας στη χώρα μειώθηκαν κατά 1 εκατομμύριο. Αυτή ήταν η μεγάλη καταστροφή. Ξέρετε, συγκρίνουμε πολλές φορές τους δείκτες ανεργίας και είναι λογικό. Όμως, έχει κανείς μια καλύτερη εικόνα όταν βλέπει τα απόλυτα νούμερα. 1 εκατομμύριο μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας. Καθαρά νούμερα. Και στη δική μας θητεία, 170.000 αυξήθηκαν. Δεν πανηγυρίζουμε γι' αυτό. Όμως η αντιστροφή της τάσης είναι προφανής. Όμως εμείς δεν θέλουμε απλά πολλές θέσεις εργασίας. Θέλουμε και ποιοτικές θέσεις εργασίας, σταθερές, με αξιοπρεπή αμοιβή και ασφαλιστικά δικαιώματα. Διότι η μάχη που δώσαμε και κερδίσαμε για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων δεν ήταν συμβολική. Είναι πυρηνικό στοιχείο της στρατηγικής μας να αρθεί μία από τις βασικές συνισταμένες των μνημονίων που ήταν η απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Και στόχος μας είναι η σταδιακή ανατροπή της σχέσης ανάμεσα στις θέσεις μερικής και πλήρους εργασίας, η οποία ενώ ήταν 60-40 υπέρ της πλήρους, όταν αναλάβαμε ήταν 60-40 υπέρ της μερικής. Και σήμερα είναι 50-50 και εκεί υπάρχει αντιστροφή.
Και πέρα από το δικό μας ζήτημα αρχής και ιδεολογίας, η δημιουργία θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας είναι και ζήτημα αποτελεσματικού σχεδιασμού μιας οικονομίας που επιδιώκει να αυξάνει τον παραγόμενο πλούτο και να διατηρεί ρυθμούς μεγέθυνσης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Στον τομέα αυτό έχουμε μπροστά μας πολύ μεγάλο δρόμο να διανύσουμε και σπουδαίες και σημαντικές μάχες να δώσουμε. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιμάμε και αυτά που έχουμε μέχρι σήμερα καταφέρει. Ο περιορισμός της ανεργίας κατά 4 μονάδες, η δημιουργία, όπως είπα πιο πριν, 170 νέων θέσεων εργασίας, ο περιορισμός της αδήλωτης εργασίας στο 13% όταν βρισκόταν στα επίπεδα του 20% πριν το 2015. Στον τομέα των επενδύσεων, ψηφίσαμε έναν σοβαρό φιλοεπενδυτικό αναπτυξιακό νόμο. Έχουμε αξιοποιήσει στο έπακρο διαθέσιμα κονδύλια από τα ευρωπαϊκά ταμεία και κυρίως από το ΕΣΠΑ, που ξαφνικά η χώρα από εκεί που δεν μπορούσε να αντλήσει ούτε 60% αντλεί το σύνολο των χρημάτων. Και ενισχύουμε ακόμα παραπάνω το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Η εμπέδωση της σταθερότητας που φέρνει μαζί το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και κυρίως τα μεσοπρόθεσμα για το χρέος που θα δημιουργήσουν και τη δυνατότητα ένταξης της χώρας στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της προσωπικής χαλάρωσης, πιστεύω ότι είναι κατά γενική ομολογία και είναι το αναγκαίο και ικανό σήμα, ισχυρό σήμα στην επενδυτική κοινότητα, που θα δώσει όθηση αναπτυξιακή στην ελληνική οικονομία. Το επόμενο λοιπόν διάστημα θα πρέπει να προσανατολιστούμε με μεγαλύτερη προσήλωση και στο μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο. Πρώτα απ' όλα στο σχέδιό μας για την ασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάναμε βήματα μέσα στο μνημόνιο. Πρώτα απ' όλα οι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι που έχουν πρόσβαση στην υγεία. Η προσπάθεια ανασυγκρότησης του ΕΣΥ. Ότι πήραμε νοσοκομεία με ελληματικούς προϋπολογισμούς και είναι όλα με πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Ότι γίνανε για πρώτη φορά σημαντικές προσλήψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. Ότι θεσπίσαμε το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ότι καταφέραμε, θα μου πείτε, αυτό είναι τόσο μεγάλο κατόρθωμα, ναι, για την Ελλάδα, τα αυτονόητα δεν ισχύουν για την Ελλάδα της κρίσης. Ανοίξαν για πρώτη φορά τα σχολεία με όλους τους καθηγητές και όλα τα βιβλία. Υπάρχουν όμως πολύ περισσότερα που πρέπει να γίνουν στον τομέα του κοινωνικού κράτους. Και θα σταθώ σε δύο κομβικά σημεία. Πρώτον, στην μεταρρύθμιση που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, που συνιστά μια αναγκαία τομή σε έναν κλάδο που βλέθηκε στο στόχαστρο της επιθετικής λιτότητας ήδη και πριν από το 2010, πριν από τα μνημόνια. Διότι το σύστημα της υγείας επλήγει πριν από τα μνημόνια. Και δεύτερον, να αναφερθώ σε μια μεγάλη μεταρρυθμιστική τομή που αφορά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να φέρει έναν αέρα προοδευτικής αλλαγής στην παιδεία, στον αντίποδα αποτυχημένων και θα συμπλήρωνε αντιδραστικών νομοθετημάτων των περασμένων ετών που βρήκαν και απέναντί τους ίσομη την εκπαιδευτική κοινότητα. Και τέλος θέλω να αναφερθώ και σε μια εμβληματική μεταρρυθμιστική προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Καλλικράτης αποδεδειγμένα παρήγαγε περισσότερες στρεβλώσεις από αυτές που υποτίθεται θα έλυνε. Στόχος μας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση να λειτουργεί με τη μέγιστη δημοκρατική νομιμοποίηση, με λογοδοσία στις τοπικές κοινωνίες, με διαφάνεια και φυσικά με τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις που έχω την πεποίθηση ότι τόσο για τους πολίτες όσο όμως και για τους ανθρώπους αυτοδιοίκησης, για αυτούς που πραγματικά έχουν έγνοια για τον τόπο τους, θα είναι ευεργετικές. Και βεβαίως, κλείνοντας, να αναφερθώ και στην κορυφαία μεταρρύθμιση, τη συνταγματική μεταρρύθμιση. Γνωρίζαμε ήδη από τα χρόνια που ήμασταν στην αντιπολίτευση την ανάγκη για σημαντικές θεσμικές τομές,
Η κυβερνητική μας εμπειρία απλά επιβεβαιώνει αυτή την εκτίμηση. Απαιτούνται βαθιές δημοκρατικές και προοδευτικές τομές. Ένα πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό, πιο δημοκρατικό σύνταγμα που θα διασφαλίζει κοινωνικά αγαθά, κατακτήσεις και ελευθερίες. Αυτή οφείλει να είναι η επιδίωξή μας. Και νομίζω ότι υπάρχει και ο χρόνος και η δυνατότητα ώστε ο διάλογος για το νέο Σύνταγμα να μην κλειστεί εντός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, που βεβαίως θα γίνει και είναι απαραίτητη, την ορίζει το Σύνταγμα, αλλά να είναι ανοιχτός, συμμετοχικός, δημοκρατικός και να περιλαμβάνει τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας, τους ανθρώπους της επιστήμης, εργασίας, του πολιτισμού, της διανόησης. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε να διαβούμε ένα ακόμα δύσκολο μονοπάτι. Αλλά για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, γνωρίζουμε πού βγάζει το μονοπάτι. Και αυτό είναι μεγάλη σημασία. Αυτό είναι μεγάλη διαφορά. Κάθε δύσκολη απόφαση που πήραμε, έχοντας πλήρη επίγνωση του κόστους, από ό,τι φαίνεται, δεν μας έβγαζε πιο μακριά από το στόχο, μας έφερε κοντά στο στόχο. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης όμως, αυτό το δύσκολο μονοπάτι που έχουμε μπροστά μας, μας βγάζει, όπως αρέσει και στον Ευκλήδη να λέει, που τα λέει με οικονομικούς όρους, σε ένα καθαρό διάδρομο, χρηματοοικονομικό διάδρομο εννοεί, δεκαετίας. Σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες της χώρας να μπορεί να αποπληρώνει με τις δικές της δυνάμεις, χωρίς τη στήριξη των δανειστών, την αναχρηματοδότηση των χρεών της. Και νομίζω αυτό θα δώσει και τη δυνατότητα στη χώρα να αναπτύξει τις δυνατότητές της. Χωρίς εξωτερικούς καταναγκασμούς, αλλά και χωρίς, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, να επαναλάβει τα καταστροφικά λάθη δεκαετιών που οδήγησαν στο αδιέξοδο. Από εκεί και πέρα, είναι στα χέρια μας να δικαιώσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξε επανειλημμένο ο ελληνικός λαός και θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να δικαιώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Πάνω απ' όλα διότι εμείς παρά τα λάθη μας και τις αδυναμίες μας που δεν τις κρύβουμε, δεν κρύβεται ότι είμαστε κομμάτι αυτού του λαού που μας έφερε σε αυτή τη θέση. Δεν είμαστε εμείς οι πορφυρογέννητοι της εξουσίας. Δεν είμαστε οι νεροκουβαλητές των συμφερόντων. Δεν είμαστε οι φίλοι του κυρίου Χριστοφοράκου, ούτε οι εκλεκτοί των καναλαρχών. Και βεβαίως έχουμε πλήρη άγνοια, αν σε κάτι είμαστε ανίκανοι, ναι πράγματι, στο πώς διαχειρίζεται αυτό το πολιτικό σύστημα τις μίζες, την αδιαφάνεια και την σπατάλη του δημόσιου χρήματος. Δεν είμαστε λοιπόν εμείς αυτοί που λαιλατίσαμε, χρεοκοπήσαμε και βάλαμε τη χώρα στα μνημόνια. Νομίζω όμως ότι πλέον είναι ορατό, και αυτό φέρνει ταραχή στα αντίπαλα στρατόπεδα, ότι πολύ σύντομα θα είναι σε όλους διακριτό ότι εμείς θα είμαστε ένα πράγμα. Θα είμαστε η κυβέρνηση που έβγαλε την Ελλάδα από την κρίση, από τα μνημόνια, από τη διαρκή λιτότητα και από την ταπεινωτική επιτροπία. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, αξίζει τον κόπο αυτή η προσπάθεια, αξίζει τον κόπο αυτός ο αγώνας. Ευχαριστώ.